Να μείνουμε στο θέμα. Ο κύριος Χατζιαναγνώστου είναι μαζί μας. Μαζί μου επίσης ο Δημοσθένης Δούκας. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζιαναγνώστου. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Για ποιο λόγο να πυροβολήσουν? Α, τον ήχο παρακαλώ του κυρίου Χατζιαναγνώστου για να διορθώσουμε το τεχνικό πρόβλημα. Πάλι δεν με ακούτε. Παρακαλώ, αν είμαστε. Τώρα, τώρα είμαστε εντάξει. Ωραία, λοιπόν, τώρα το άκουσα κι εγώ. Κύριε Χατζιαναγνώστου, για ποιο λόγο να πυροβολήσουν οι διακινητές? Τους απείλησαν οι αστυνομικοί, τους εμπόδισαν, έγινε κάτι τέτοιο? Τους χαλάσαν τη δουλειά. Και άλλες φορές χαλάσαν τη δουλειά. Τους χαλάσαν τη δουλειά και στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι φαίνεται τελικά, οι άνθρωποι αυτοί έχουν τέτοιο περισσό θράσος. Μέρα μεσημέρι, στην ουσία ήταν. Είχε πλέον βγει ο ήλιος που λένε, 10 η ώρα. Ενώ έχουν εντοπίσει που βρίσκονται οι Έλληνες αστυνομικοί, ναι. Έχουν εντοπιστεί και αυτούς από βραδείς, από νωρίς, από τους Έλληνες αστυνομικούς. Πηγαίνουν κατευθείαν επάνω τους και φτάνοντας σε απόσταση βολής, κάνουν στοχευμένες βολές εναντίον των αστυνομικών. Ήτανε μόνο οι Έλληνες αστυνομικοί ή ήταν και της Frontex μαζί τους? Στο συγκεκριμένο σημείο, όταν πέσαν οι πρώτοι 4 πυροβολισμοί, οι στοχευμένοι, ήταν 4 Έλληνες αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού. Λίγο πιο πάνω, στα 150 μέτρα, υπήρχε μια άλλη περίπολος 3 ατόμων. Ένα συνάδελφο Έλληνα του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών και δύο συνάδελφοι από τη Frontex. Οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη αντίληψη του γεγονότος, συμβάντος. Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί ο ένας, προφανώς Γερμανός από την πανή συνάδελφη, κάποια στιγμή όταν μετά τους πυροβολισμούς κατέβηκε κάποια περίπολος του τουρκικού στρατού. Ναι. Είχαν εντοπιστεί λαθρομετανάστες που ήταν κρυμμένοι στο τουρκικό έδαφος. Ναι. Σηκώθηκε κάτι σημαντικό. Ειδοποιήθηκαν οι Τούρκοι από τη δική μας πλευρά, έτσι δεν είναι? Κατέβηκαν οι Τούρκοι στρατιώτες. Με τη δική μας συνεργασία, με τη δική μας πληροφόρηση των ελληνικών αρχών δηλαδή. Εντοπίστηκαν οι λαθρομετανάστες και συνελήφθησαν. Και το ρίξαν και τον Γερμανό. Απλά ο Γερμανός, όταν ήρθε η Τούρκη περίπολος, ναι, σηκώθηκε για να τους υποδείξει πού βρίσκονται οι λαθρομετανάστες. Και εκείνη τη στιγμή δέχτηκαν και αυτοί 4 στοχευμένες βολές. Από ποιους? Προφανώς από τους διακινητές που είχαν κινηθεί λίγο πιο πάνω με τη βάρκα και ήταν κρυμμένοι. Το προφανώς είναι περιοχή. Προφανώς. Είναι σίγουρο, γιατί κυκλοφόρησαν και διάφορα. Αλλά... Όχι, 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 όχι. Σίγουρα είναι αυτοί. Δεν έγινε όχι. Περίπολος, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, κύριε Πετρίδη. Ναι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Επειδή από τους κύκλους των Αθηνών και από τα blogs πολλά κυκλοφόρησαν, ναι, ναι, για μεθοριακό επεισόδιο, για θερμό επεισόδιο, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εμείς, όπως είπα και προηγουμένως στο ρεπορτάζ, ούτε δραματοποιούμε το γεγονός, αλλά ούτε και το υποβαθμίζουμε. Είναι ένα γεγονός πραγματικό, σοβαρό για μας, γιατί μπορεί να υπήρχε απώλεια ζωής. Θα πρέπει σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο, επειδή η βράση της είναι πάρα πολύ πυκνή, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι μου, και έχω και μια εικόνα εγώ έτσι γενική, μπορεί να συμβεί και το οτιδήποτε, δηλαδή ένας τραυματισμός εκεί μέσα, όχι από πυροβολισμούς, από οτιδήποτε. Για να μεταφερθεί αυτός ο άνθρωπος από εκεί μέσα σε νοσοκομείο, μπορεί να είναι τόσο ο χρόνος που θα καθυστερήσουν και να έχουμε και απώλεια ζωής. Καλά, αυτά που λέτε τώρα δεν μπορεί να τα καταλάβει και κάποιος, αν δεν έχει κατεβεί εκεί πέρα και αν δεν ξέρει ακριβώς. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκεί μέσα δεν πάνε με όχημα, πάνε με τα πόδια. Το ξέρω. Είναι πραγματικά είναι. Αν κάποιος δεν έχει πάει εκεί, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πυκνή βλάστηση στην νησίδα. Η νησίδα είναι από τη δική μας πλευρά του ποταμού? Εδώ. Ή είναι από τα σημεία. Εδώ θα πρέπει να αποφανθούν οι ειδικοί. Α, το μάλιστα. Χειμώνα με το νερό γίνεται νησίδα. Το καλοκαίρι γίνεται βατή. Εδώ βατή όμως από τη δική μας πλευρά, όχι από την άλλη. Δεν ξέρω. Εδώ εμείς λέμε ότι είναι από τη δική μας πλευρά, προφανώς. Αλλά εκεί είναι, τέτοιο, εκεί είναι τέτοιο το μέρος που, όπως το ξέρετε, εκεί μέσα υπάρχει ο νόμος της ζούγκλας. Ναι, και το ζήτημα είναι να γυρίσουν και να πούν αυτοί ότι εμείς είδαμε ξένους στρατιώτες εκεί πέρα, να μην είναι δικό μας έδαφος και πυροβολήσαμε. Είναι ο νόμος. Γι' αυτό λέμε δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει και αυτό το γεγονός. Αυτό γιατί ακριβώς. Δημιουργεί πραγματικά έτσι, κάποια ερωτηματικά, Δημοσθένη, απορίες, ναι, μεγάλες. Γιατί αυτή τη φορά πυροβόλησαν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορεί έτσι. Όπως είπατε, να χάλασε μια δουλειά. Μήπως, δεν ξέρω, μήπως. Πως είναι κάτι άλλο? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί δεν έχουμε κάποια ένδειξη που να λέει κάτι άλλο. Εικασίες κάνουμε. Προηγουμένως στο ρεπορτάζ, κύριε Χατζηνογνώστου, είδα ότι λέγατε θα πρέπει κάτι να γίνει και είπατε δύο-τρεις σκέψεις. Τώρα εσείς έχετε μια πρακτική εμπειρία βιωματική για τα γεγονότα. Διακινείται έντονα η υπόθεση εργασίας ότι θα πρέπει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πείσει την Τουρκία ο Frontex να είναι από εκεί. Γιατί άμα έρθει από εδώ ο Frontex, δεν έχει ένα και μεγάλο, μπαίνουν μέσα, τους παίρνουν. Είναι μια προοπτική αυτή ότι αν ο Frontex είναι από εκεί, μπορεί να λειτουργήσει ανασχετικά. Μα πώς θα είναι από εκεί? Να το είπαμε, να αποδεχθεί η Τουρκία να τους. Είναι όλη η ιστορία. Το θέμα είναι η Τουρκία να πιστεί. Αυτό λέω. Διακινούνται από τη σύνορα πρώτα. Ξέρετε, η Τουρκία με διάφορα πρωτόκολλα και τίποτα να πιστεί, να δεχτεί κίνδυνο του πρώτου φρόντου. Ακριβώς. Να κρατήσει τα ανατολικά τη σύνορα. Αυτό λέω. Κλειστά. Και μετά να έρθουμε προς τα δω.
στο δεύτερο κομμάτι. Πρώτα είναι τα ανατολικά σύνορα. Η Τουρκία δεν έδινε το Ινσερλίξ στους Αμερικάνους. Αλλά προφανώς η Τουρκία όμως ενώ είναι στο ΝΑΤΟ. Τώρα θα αφήσει τη Frontex να μπει μέσα εκεί πέρα. Και... είναι δηλαδή πράγματα τα οποία να μην έχουμε καμιά ελπίδα ότι θα μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα τη μεριά της Τουρκίας. Είναι σαφέστατο αυτό. Πώς μπορεί, είναι ευρωπαϊκό θεσμό η Frontex. Κύριε Χατζηναγνώστου, ακούσατε χθες τα μέτρα του κ. Παπουτσί, τις προτάσεις μου. Ναι, τα ακούσαμε. Η θέση δική μας. Σας βλέπω, πεθάνατε από τη χαρά. Ναι, δεν βλέπετε. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη εδώ και χρόνια. Και επί εποχής Παυλόπουλου, όταν ιδρύθηκε το φυλάκιο και πριν, ότι εδώ είναι πύλη εισόδου. Εδώ δεν μπορούν να γίνουν κέντρα τέτοια κράτησης. Εμείς ως αστυνομικοί είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που η πολιτεία θα αποφασίσει αυτό το πράγμα να εκτελέσουμε αυτές τις εντολές. Αυτό όμως συγχρόνως δεν θα μας κάνει να σιωπήσουμε και ως πολίτες αυτής της περιοχής, δεν είμαστε μόνο αστυνομικοί. Ζούμε εδώ, μεγαλώσαμε εδώ, γεννηθήκαμε εδώ και ξέρουμε τον πρόβλημα πολύ καλύτερα από κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή και πολιτικό, αν θέλετε. Καρωτή και φυλάκιο με λιόμενα. Καρωτή και φυλάκιο και στη Βένα. Ναι, με από λιόμενα. Τα 14 είναι στην περιοχή της Τράκης. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με το νόμο περί ασύλου και τα κέντρα πρώτης υποδοχής που θα ιδρυθούν εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι η ήδη λιγοστή δύναμη και ήδη το βάρος του 90%, το 80% της δύναμης της αστυνομικής του νομού ασχολείται με τη λαθρομετανάστευση. Θα γίνει ο αστυνομικός είδος έναν επαρκία για τις υπόλοιπες δράσεις του. Εννοώ για την τάξη, για την τροχιά, για την ασφάλεια. Εάν δεν πιστούν, μάλλον αν δεν το κατανοήσουν πρώτα οι τοπικοί παράγοντες εδώ, ενώ από τις δημοτικές αρχές, από τους πολιτικούς, να πιέσουν προς το κέντρο. Ώστε να έρθουν αστυνομικοί εδώ. Οι τοπικοί παράγοντες έχουν όνομα και ταυτότητα. Εγώ γνωρίζω ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ντόλιος, διαφωνεί πλήρως με αυτή την πρόταση. Αυτό που έλεγες χθες, Δημοσθένη, ναι. Και τελικά μάθαμε ότι όντως υπήρξε ένα επεισόδιο. Γιατί ο Υπουργός, ο κ. Ντόλιος, έθεσε κάθετα την αντίθεσή του στο θέμα αυτό. Προφανώς ο κ. Υπουργός το γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, γιατί από εδώ που έρχεται. Δεν το γνωρίζει ο κ. Παπουτσής όμως. Το γνωρίζει ο κύριος Ντόλιος, δεν το γνωρίζει ο κύριος Παπουτσής. Το κύριος Παπουτσής, το κύριος Παυλόπουλος, το κύριος Βούγιας, πολλοί δεν το γνωρίζουν. Μάλλον το γνωρίζουν, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται όπως το αντιλαμβάνομαστε εμείς. Επιδερμικά. Δεν το ζουν, να το πω έτσι πιο απλά. Δεν το ζουν. Μαθαίνω ότι αρχίζουν και με πρωτοβουλία δήμων συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις διαφωνιών. Αυτές οι μέρες θα γίνουν. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι, αν θυμάστε, που το θέσαμε αυτό, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι που τραβάμε το Λούκι και τη Λάντζα και συνεχίζουμε να τραβάμε και δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι όταν θα γίνουν τα κέντρα πρώτης υποδοχής ή το ΕΧΠΑ φυλακίου θα νομοστεί κέντρο κράτησης, ενώ δεν ξέρω τώρα τι είναι. Τώρα δεν είναι κέντρο κράτησης, επειδή έχουμε τον ψευδεπίγραφο τίτλο ΕΧΠΑ, δεν είναι κέντρο κράτησης. Τι είναι? Κέντρο κράτησης είναι. Αλλά αν θα γίνουν και όλα αυτά, καρωτή. Για τον Νότιο Εύρο δεν έχει μιλήσει κανένα εντωμεταξύ το τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτοί που του συλλαμβάνονται εδώ, και αυτή τη στιγμή είναι οι περισσότεροι που συλλαμβάνονται εδώ, στο νότιο κομμάτι του νομού, θα πηγαίνουν στο φυλάκιο, θα πηγαίνουν στη Βένα. Πού θα πηγαίνουν? Και όταν αυτή τη στιγμή στη Δράμα υπάρχει ένα τμήμα συνοριακή φύλαξη με δύναμη 100 ατόμων και δεν έχει αντικείμενο στην ουσία, δεν το κατάλαβα. Και γιατί να μην γίνει κάτι? Γιατί? Προφανώς τώρα κάποιοι συνάδελφοι μου θα ξεσηκωθούν να μ' ακούν και θα μου πούν, μα τι λέει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε άλλο εμείς. Καθημερινά υπερβάλλουμε αυτό. Οι συνάδελφοι μου, ειδικά στα συνοριακά, αλλά και οι υπόλοιποι που καλούμαστε να αστυνομεύσουμε την υπόλοιπο νομό στις υπόλοιπες δραστηριότητές μας, βογκάμε, κύριοι. Βογκάμε στην κυριολεξία. Πάντως, οι αστυνομικές διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας δεχθήκαν βολές τις τελευταίες ημέρες από τον τύπο της Αθήνας, Δημοσθένη, που παρουσιάστηκαν και έγγραφα τα οποία λένε πως τους δίνουν παραπεμπτικά, δελτία ελεύθερης κυκλοφορίας. Είπανε ότι πρέπει στον Αθηνών. Χωρίς να κρατηθούν 30 μέρες. Ναι, δεν το ήξερε ο τύπος των Αθηνών αυτό, τώρα το έμαθε. Μην τρελαθούμε. Το ξέρανε και πολύ καλά και ο τύπος των Αθηνών και οι τύποι της Αθήνας. Το κράτος της Αθήνας. Το ξέρανε πολύ καλά τι γίνεται. Και ας μην μας ρίχνουν άτυπα, κρατήστε τους επάνω, δεν τους κάνουμε εδώ πάνω. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ? Θα κινητοποιήσουμε τον Εύρο? Αυτό το άτυπα που λέτε υπάρχει, σας το λέω. Βεβαίως υπάρχει. Με τους αφήνει. Και ακριβόμαστε στο δάχτυλό μας. Και πού να ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα των Αθηνών, με τις δολοφονίες κτλ. Κρατήστε. Τι θα κρατήσουμε? Ο πεινασμένος κρατείται. Μας δουλεύουν. Πώς θα κρατήσει τον πεινασμένο? Δεν ξέρανε ότι παίρνανε χαρτάκι τόσο καιρό, τώρα το μάθανε. Όχι, αυτοί λένε ότι το χαρτάκι το παίρνουν χωρίς καν να προηγηθεί η κράτηση των 30 ημερών. Ότι το παίρνουν αμέσως το χαρτάκι. Ποιον 30 ημερών, κύριε Πετρίδη? Όταν αυτή τη στιγμή στο πρώτο 20ήμερο του Μαΐου, αύριο κλείνουμε 20 ημέρες, ήδη στην αστυνομική διεύθυνση Αλεξανδρούπολης έχουμε περάσει τις 2.000 άτομα. Αυτούς που έχουμε συλλάβει, έτσι, και έχουμε ταυτοποιήσει, δακτυλοσκοπήσει κτλ. 2.000 άτομα. Ναι, 2.000. Για φανταστείτε τώρα όσο πηγαίνουν προς το καλοκαίρι θα γίνεται. Τι μας λένε οι Αθηναίοι? Είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και εγώ απλά τώρα αντιλαμβάνω το πρόβλημα
που έχει επεκταθεί και από τον Άγιο Παντελεήμονα πιο πέρα και φτάνει στα πρόθυρα, μάλλον στις παρυφές της Βουλής και του Συντάγματος. Τώρα αρχίζουν και το αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Μέχρι τώρα, αετό, την ίσα όλοι πιούσαν. Τώρα αρχίζουν και τρελαίνονται. Και εμείς έχουμε τρελαθεί όμως καμιά 20ετία πίσω. Εμένα μου άρεσε πάντως αυτό που είπαν οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της αστυνομίας, τον κύριο Παπουτσί, και το μετέφερε ο ίδιος ο κύριος Παπουτσής στους δημοσιογράφους χθες, προχθές, που είπε ότι όταν του ζήτησε να το πούνε σε πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να καθαρίσουν την Αθήνα, του είπαν από 6 ώρες μέχρι 3 μέρες. Καλά, εντάξει. Τα θαύματα έτσι κρατάνε. Και εγώ έτσι είπα όταν το διάβασα. Αλλά... Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Και στο παρελθόν δεν έχουν γίνει επιχειρήσεις τέτοιες. Και έπειτα τι έγινε, ατόνισε μετά. Και πού θα τους πάνε. Δεν είναι θέμα μόνο που θα τους πας. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, κύριε Πετρίδη. Είναι και άλλα θέματα. Βγαίνει τώρα ο δήμαρχος, ας πούμε, ο Καμίνης, πήγαμε σε άλλο θέμα της Αθήνας, αλλά επειδή μας αφορά εμάς ανάμεσα σαν αστυνομικούς, και προσπαθεί να μετατοπίσει όλη την ευθύνη στην αστυνομία. Τι λέτε, κύριε Δήμαρχε, σοβαρά? Εσείς τι κάνετε 4 μήνες τώρα που είστε δήμαρχος 5? Κάνετε κάτι για την Αθήνα? Τουλάχιστον προσωπικά πηγαίνω το μήνα μία φορά και βλέπω τι γίνεται στην Αθήνα. Τι να μας πει τώρα? Έκανε και ο κύριος Καμίνης. Έκανε όταν είπε ότι μπορούν όλοι να έρθουν εδώ πέρα και να σωματωθούν και να ζήσουμε όλοι μαζί αγαπημένοι. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό ήταν το προεκλογικό του πρόγραμμα. Δεν μας θέλει, εντάξει, δεν βλέπω χαμογελάς και δεν μιλάς. Κανένας δεν αμφισβητεί αυτά τα πράγματα. Ανθρωπιστικές αξίες, κανένας δεν λέει τις απεμπολείς. Αλλά όταν τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν άσχημα. Σε λίγο, όταν εμείς δεν θα έχουμε να φάμε, πείτε μου πώς θα. Με τι καθαρό μυαλό θα σκεφτείς ότι πρέπει να σκεφτείς και το διπλανό και το παραδιπλανό. Μάλιστα. Κύριε Χατζηναγνώστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να μην έχουμε άλλο τέτοιο γεγονός. Όπως επίσης ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην έχει άλλες επιπτώσεις αυτό το θέμα. Μην κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Μακάρι. Με την εισίδα που λέγαμε. Μακάρι. Περιμένουμε και θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Χαρούμενοι για την απόδοσή τους ήταν οι περισσότεροι από τους μαθητές οι οποίοι έδιναν σήμερα εξετάσεις. Ήταν οι πανελλήνιες εξετάσεις βεβαίως, οι υποψήφοι για την εισαγωγή στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ όλης της χώρας. Εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά για τη θεωρητική κατεύθυνση και στη φυσική για την θετική και τεχνολογική κατεύθυνση. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα με μαθήματα κατευθύνσεων. Στα αρχαία και στη φυσική κατεύθυνση εξετάστηκαν οι μαθητές σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα ήταν αναμενόμενα με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας στο άγνωστο κείμενο. Επιλέχθηκε ένα απόσπασμα από την πολιτεία του Πλάτωνα για το διδαγμένο κείμενο και το άγνωστο κείμενο από το συμπόσιο του Ξενοφόντα ήταν απαιτητικό και θεωρείται ως ένα από τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών. Οι εξεταζόμενοι της Αλεξανδρούπολης βγήκαν με χαμόγελα από τα εξεταστικά κέντρα, λέγοντας πως τα θέματα ήταν αναμενόμενα. Εγώ σήμερα έδινα αρχαία κατεύθυνση. Και πώς ήταν τα θέματα? Τα θέματα ήταν, εντάξει, λογικά. Έπεσε Πλάτωνας, αναμενόμενο φέτος. Ήμουν αρκετά καλά διαβασμένη, πιστεύω. Με χαμόγελο. Ναι, εντάξει, εύκολα ήτανε. Θα φανεί. Στη φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης τα θέματα ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών, ενώ οι υποψήφοι έπρεπε να διαχειριστούν σωστά το χρόνο τους για να προλάβουν να απαντήσουν επαρκώς σε όλα τα ερωτήματα. Τα θέματα ήταν βατά. Αυτό πρωτοπόρο φαινόμενο για φέτος, γιατί μας έσκησαν στα υπόλοιπα μαθήματα. Εντάξει, απλώς μας έβαλαν πολύ δύσκολα. Και αυτό ήταν σαν μαξιλαράκι. Τουλάχιστον κάτι. Άρα σήμερα ευχαριστημένος με την απόδοση. Ναι. Οι πανελλήνιες θα συνεχιστούν και πάλι τη Δευτέρα με τους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης να διαγωνίζονται.